λύση στο ζήτημα που είχε δημιουργηθεί με τους πρόσφυγες που είχαν κατασκηνώσει έξω από το αστυνομικό τμήμα στην πλατεία Αριστοτέλους, περιμένοντας να συλληφθούν για να πάρουν το υπηρεσιακό σημείωμα εξάμηνης παραμονής, δόθηκε καθώς αστυνομικές δυνάμεις τους μετέφεραν στην ανοιχτή δομή προσωρινής υποδοχής διαβατών. Η διαδικασία κράτησε για περίπου μία ώρα, καθώς υπήρξε διαπραγμάτευση μεταξύ των μεταναστών και στελεχών της Ελλάς και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αρχικά οι μετανάστες είχαν εκφράσει αντιρρήσεις στη μεταφορά τους στην ανοιχτή δομή προσωρινής υποδοχής διαβατών, καθώς όπως τόνιζαν, είχαν μάθει ότι συχνά σημειώνονται συγκρούσεις μεταξύ των ατόμων που μένουν εκεί. Οι μετανάστες τελικά, μετά από διαπραγμάτευση, πίστηκαν και ξεκίνησε η μεταφορά τους. Εν τω μεταξύ, το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί όλες αυτές τις ημέρες είχε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους καταστηματάρχες της περιοχής που ζητούσαν να βρεθεί επιγόντως λύση. Ναι, όντως είναι έτσι ακριβώς. Εδώ και ένα δεκαήμερο έχουν έρθει κάποιοι Αφγανοί και διαφόρων άλλων φυλών, έχουν εγκατασταθεί έξω από το αστυνομικό τμήμα, κοιμούνται κάτω με συγχωρείς εκεί, ξαπλώνουν εκεί, τρών εκεί, πίνουν. Κάποιος δεν πάνε δύο εβδομάδες, κάποιος δεν έχει μερμνήσει να τους πάρει τους ανθρώπους από εκεί, να εγκατασταθούν, τι θα κάνουν. Και υπάρχει αυτή η εικόνα και συνεχίζεται. Και μέσα στο κέντρο της πόλης. Έχει επηρεάσει πολύ την αγορά, ο κόσμος έχει φοβηθεί με αυτά που βλέπει, έχει αποστασιοποιηθεί, δεν υπάρχει αυτή η ροή που υπήρχε εδώ στο κέντρο. Και έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να σκεφτούν και για εμάς τους μεσαίους επαγγελματίες εδώ ότι δεν είναι κατάσταση αυτή. Η εικόνα του κέντρου είναι εκτεθειμένη όλοι και δεν είναι σωστό. Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί τονίζουν πως η κατάσταση έχει ξεφύγει και πως τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και δεν είναι υπερβολή πλέον να χαρακτηριστεί ανεξέλεγκτη όταν παρουσιάζει το κέντρο της πόλης αυτήν εδώ την εικόνα την οποία έχουμε από πίσω μας. Εμείς εδώ και ένα χρόνο λέγαμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει και κάποιοι μας χαρακτήριζαν υπερβολικούς. Όταν εδώ και πριν ένα χρόνο τα τμήματα δίωξης μετανάστευσης καλούνταν να διαχειριστούν δεκάδες μετανάστες σε κρατητήρια 12 και 15 ατόμων, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον το πρόβλημα γιγαντώθηκε, οι ροές έχουν αυξηθεί πλέον, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους, οπότε δημιουργείται αυτή η εικόνα. Ήδη σε σχέση με πέρσι έχουν υπερδιπλασιαστεί οι συλλήψεις αλλοδαπών στη Θεσσαλονίκη. Σε κάποια τμήματα τον τελευταίο μήνα, το μήνα Σεπτέμβριο, έχουν τριπλασιαστεί οι συλλήψεις και η διαχείριση αλλοδαπών. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί μεγέθη μιλάμε. Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, ο Νίκος Αβουκάτος συνομίλησε με μια οικογένεια Κούρδων από τη Συριακή πόλη του Αφρίν. Ο Αχμέτ περιέγραψε την κατάσταση έξω από το αστυνομικό τμήμα. I'm here in Yunnan. 5 days, and I'm sleeping in opening. All my family. I know I need paper because I can't going. After I want travel, but I can't right now. We don't have water. We don't have food. We don't have anything. Στο κτίριο των διαβατών θα παρέχεται προσωρινή στέγαση και σίτιση σε 80 πρόσφυγες.